Γεια σας αγαπητοί μου, για να ρίξουμε μια ματιά που βρισκόμαστε ενεργειακά και ανάλογα με το τι είδους ενέργειες θα μας εμφανιστούν θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως τα βίντεο είναι διαχρονικά, μπορεί να ισχύουν ανά πάσα στιγμή κάποιος τα δει. Επιπλέον στο καρφιτσωμένο σχόλιο καθώς και στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Λοιπόν, ήδη έχουν πέσει ενέργειες εδώ. Μάλιστα, λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Κάποια από εσάς θέλετε να τα βρείτε με τον ανώτερο εαυτό σας. Θέλετε να τα βρείτε με το παιδάκι μέσα σας. Όλοι είμαστε παιδάκια μέσα μας. Το βιολογικό σώμα μεγαλώνει. Η ψυχή μας παραμένει ψυχή μικρού παιδιού. Άρα λοιπόν εσείς θέλετε να βρείτε τρόπο να ενεργοποιήσετε το μικρό παιδάκι μέσα σας, ώστε να του προσφέρετε πολλά πολύτιμα και θαυμαστά ψυχικά και υλικά. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε πολύ δυναμικά. Αχ, παιδιά μου, εσείς θέλετε αλλαγές εδώ και τώρα. Ίσως θέλετε να φύγετε από μια κατάσταση. Ίσως θέλετε να φύγετε από κάποια δουλειά, κάποια σχέση ή να απομακρυνθείτε γενικότερα από την οικογένεια. Και μας λέει εδώ η ενέργεια αυτή ότι έχετε τα κότσια να το κάνετε. Το θέλετε πολύ. Γι' αυτό συνάδει με αυτό εδώ. Βλέπετε, θέλετε να τα βρείτε με τον ανώτερο εαυτό σας, οπότε δεν θα διστάσετε να απομακρυνθείτε κιόλας αν χρειαστεί. Να πάτε δηλαδή και οπουδήποτε αλλού. Πάμε εδώ να δούμε. Αχου, βέβαια, είστε τόσο μα τόσο πολύ κεντραρισμένοι με τον εαυτό σας, νιώθετε ευάλωτοι, αλλά συνάμα νιώθετε και προστατευμένοι. Όλοι μας είμαστε ευάλωτοι κακά τα ψέματα, αλλά σε αυτήν εδώ την ενεργειακή φάση που βρίσκεστε κάποια από εσάς, είστε ακόμα πιο συνειδητοποιημένοι για το τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε. Θαύμα. Θαυμάσια. Ναι. Θέλετε να πάρετε αποστάσεις από όλους και από όλα. Είτε σχέση, είτε οικογένεια, είτε οτιδήποτε. Φίλοι, συγγενείς, πείτε το όπως θέλετε. Συνεργάτες ίσως. Λοιπόν, εσείς θέλετε να απομακρυνθείτε από όλους. Να το. Εδώ. Είστε σε φάση έντονων αλλαγών. Ορίστε. Παιδιά, το τρίτο μάτι. Έχει ήδη ενεργοποιηθεί σε εσάς και τα βλέπετε πλέον όλα ξεκάθαρα. Μα ξεκάθαρα όμως. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να σας ανακεφαλαιώσω αγαπητοί μου. Οπότε, αυτά δεν τα θέλουμε άλλο. Εδώ είμαστε αγαπητοί μου. Και ανακεφαλαιώνουμε. Έχουμε και λέμε, είστε έτοιμοι να αναγνωρίσετε το ποιος ή ποια είστε πραγματικά. Θέλετε να πάρετε απόσταση ή θέλετε να φύγετε. Κυριολεκτικά δηλαδή να φύγετε. Γιατί εσείς θεωρείτε ότι ήρθε η ώρα να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Ξανά πάλι απομάκρυνση από όλους και από όλα. Γιατί θέλετε να ανακαλύψετε το ποιοι ή ποιες πραγματικά είστε. Και θέλετε να πάρετε αποφάσεις με εντελώς καθαρό μυαλό και με εντελώς ανοιχτή οπτική γωνία. Θαυμάσιες οι ενέργειες. Παιδιά, πλησιάζει και η νέα χρονιά, όπου να είναι κακά τα ψέματα. Επανεκκινήσεις, σύμφωνοι, δηλαδή νέες αρχές. Όλοι αυτό δεν λέμε κάθε νέα χρονιά. Να κάνουμε μια νέα αρχή, να αφήσουμε πίσω τα παλιά κτλ. Κτλ. Λοιπόν, εντάξει, ορίστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, προχωράμε αμέσως παρακάτω στις ενέργειες, να δούμε τι είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν σχετικά με όλα αυτά που μας εμφανίστηκαν εδώ. Μισό λεπτό παρακαλώ, αγαπητοί μου, μισό λεπτάκι να δούμε, όπα! Οπαλάκια, λοιπόν, ναι, να το παιδιά, να το. Εσείς θέλετε να απομακρυνθείτε από καταστάσεις οι οποίες είναι τοξικές για εσάς ή δεν μπορείτε να είσαστε πια άλλο στην αναμονή του πότε θα μου σκάσει το τάδε, πότε θα μου σκάσει το ένα, πότε θα μου σκάσει το αλόκι. Εγώ θέλω να ελέγχω τις καταστάσεις πλέον. Εγώ
Δεν μπορώ να είμαι έρμεο του καθενός αλλουνού, ότι του λαλεί του λαλοστεφανεί ο καθένας να κάθεται να ξεσπάει επάνω μου. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ενέργεια ζωδίων του νερού, καρκίνο, σκορπιό, ηχθύς. Η άνοχη ζώδια, οροσκόπος, η κυριαρχή πλανήτες. Το 10 μπορεί να συμβολίζει το 10ο γράμμα της αλφαβήτου, γενέθλια πάνω σε 10, 10 μέρες, 10 μήνες, 10 χρόνια ίσως για κάποιους από εσάς. Επιπλέον εδώ πέρα μπορεί να αντιπροσωπεύεται και αριθμός κατοικίας ή αριθμός εργασίας, οδός στάδε, αριθμός 10. Ο καθένας από εσάς ξέρει καλύτερα, παιδιά μου. Λοιπόν, τέλος, δεν επιδέχομαι καμία επέμβαση πλέον. Δεν θέλω να με ταράζει κανένας πια. Δεν θέλω για κανένα λόγο να νιώθω ότι ταράζομαι. Θέλω εγώ να είμαι το άτομο που ελέγχει τη ζωή του. Θαυμάσια, αγαπητοί μου. Αχ, παιδιά μου, κοιτάξτε εδώ. Αυτό έχει να κάνει με αυτήν εδώ την ενέργεια. Έχετε την ανάγκη να συντονιστείτε με την ανώτερη δύναμη. Ίσως κάποια από εσάς να σας αρέσει να πηγαίνετε σε εκκλησία, σε μοναστήρια, να προσεύχεστε ή να παρακολουθείτε τη Θεία Λειτουργία ή τον Εσπερινό ή ολονυχτία, ίσως κάποια από εσάς. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος, Εγώκερος. Το 12 μπορεί να αντιπροσωπεύει ό,τι σας εξήγησα και για το 10. Λοιπόν, ψάχνετε για ψυχική ανάταση μέσα από την προσευχή κάποια από εσάς. Ή άλλοι από εσάς μέσα από διαλογισμούς, μέσα από ενεργειακές τεχνικές. Είναι το ίδιο, παιδιά μου. Η συχνότητα, η συγκεκριμένη και της προσευχής και των διαλογισμών και των τεχνικών είναι ακριβώς η ίδια. Οπότε ο καθένας εδώ μπορείτε να το βαφτίσετε όπως θέλετε. Εδώ πάντως μας παρουσιάζεται ένας ναός ή πιθανότατα να είναι και ένα μοναστήρι. Λοιπόν, ωραιότατα, πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλες ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν, αγαπητοί μου. Αχ, παιδιά μου, εσείς θέλετε να βρείτε το κουράγιο να τα πείτε έξω από τα δόντια. Πιθανότατα κάποιοι να αντιμετωπίζετε και πρόβλημα με το θυροειδή, τις αμυγδαλές, τις φωνητικές χορδές. Ίσως να υπάρχει κάποιο θεματάκι που πρέπει να αντιμετωπιστεί ιατρικά. Κατά τα άλλα, εσείς δεν θέλετε άλλο να βάζετε φραγή στη φωνή σας. Θέλω να τα πω έξω από τα δόντια. Μα έξω από τα δόντια όμως, να τα λέω τα πράγματα τσεκουράτα που λέμε. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμος, ζυγός, υδροχός. Το 39 μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς. Παιδιά μου, έχουμε έναν άγγελο εδώ. Και μάλιστα όχι άγγελο, αρχάγγελο, τον αρχάγγελο Γαβρίλη, τον ίδιο τον αρχάγγελο της Παναγίτσας μας, που της πήγε τα χαρμόσυνα νέα. Μα παιδιά μου, κοιτάξτε, έπεσε ο αρχάγγελος δίπλα εδώ στο ναό. Τι να πω δηλαδή, πάλι ευλογημένα όλα. Πάλι ευλογημένα όλα, αγαπητοί μου. Λοιπόν, για να δούμε παρακάτω τι άλλο πρόκειται να μας αποκαλυφθεί, μισό λεπτάκι. Να πάρουμε και άλλες ενέργειες και πώς συνάδουμε τις επάνω. Είναι αυτό που σας είπα εδώ, ότι δεν θέλω πια να είμαι σε άγχος, πω τι θα σκάσει, πω τι θα συμβεί. Τα μαζεύω και φεύγω. Μήπως κάποιοι από εσάς έχετε στόχο να μονάσετε. Τώρα μου ήρθε αυτό εδώ σαν παράμετρος, γιατί αυτό εδώ, το φεύγω, τα μαζεύω και φεύγω, έχει προκύψει πάνω από το ναό. Μήπως τυχόν κάποιοι από εσάς. Βάζω όλες τις παραμέτρους μέσα. Λοιπόν, ορίστε, είστε προφυλαγμένοι από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Εδώ αυτό μας λέει, είναι προσωπικό σας φύλακας αυτή τη στιγμή, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο θα μας προκύψει, αγαπητοί μου. Μισό λεπτό παρακαλώ. Θέλουμε άλλες δύο ενέργειες. Μισό λεπτό παρακαλώ. Προτιμώ οι ενέργειες να μιλούν από μόνες τους. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο θα μας προκύψει. Να τι. Παιδιά μου και ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, παιδιά μου. Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ μας προστατεύει την καρδούλα μας. Είναι ο προστάτης της καρδούλας. Λοιπόν, η καρδούλα εδώ, αγαπητοί μου, να τη καρδούλα, που εσείς θέλετε να απομακρυνθείτε λοιπόν. Να τη καρδούλα. Ορίστε, σας φιλάει. Παιδιά, έχουμε δύο αρχαγγέλους. Σας φιλάει λοιπόν. Ορίστε, σου λέει κάνε αυτό που θέλεις
για να ανακουφίσεις την καρδούλα σου. Ίσως κάποιοι να έχετε και κάποιο θεματάκι υγείας με την καρδούλα. Ο καθένας από εσάς ξέρει καλύτερα. Πάμε λοιπόν να δούμε και αυτήν εδώ. Παιδιά, παιδιά μου γλυκά, υπάρχει ένας άνθρωπος στη ζωή σας που είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για εσάς. Μήπως κάποιοι από εσάς θέλετε να φύγετε από μια άλλη κατάσταση για να πάτε να βρείτε αυτόν εδώ τον άνθρωπο, ο οποίος ανήκει σε ζώδια του νερού, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς, το 45 μπορεί να συμβολίζει το οτιδήποτε, όπως επίσης και εδώ το 38 μπορεί να συμβολίζει το οτιδήποτε και το 39 επίσης μπορεί να συμβολίζει οτιδήποτε. Αγαπητοί μου, κάποιοι από εσάς τουλάχιστον θέλετε να πάτε να βρείτε αυτόν εδώ τον άνθρωπο ή έχετε σχέδια να έρθει αυτός ο άνθρωπος μπροστά εσάς. Γιατί πια βλέπετε την αλήθεια ξεκάθαρα. Γιατί εκεί που ήσασταν δεν περνούσατε καλά. Ή πιθανότατα να είχατε περιεξηγηθεί με αυτό εδώ το άτομο κάποιοι από εσάς και υπήρξε ας πούμε περίοδος απομάκρυνσης. Αυτό εδώ το άτομο σας αγαπάει πάρα πολύ όμως. Αυτό πάρα πολύ όμορφη έκπληξη. Πάρα πολύ όμορφη έκπληξη. Λοιπόν, και θα ανακεφαλαιώσω. Έχουμε και λέμε, εσείς πια θέλετε να βλέπετε τα πράγματα ξεκάθαρα. Δεν θέλετε να σας επιβάλλονται, δεν θέλετε να σας ζορίζουν και παίρνετε μια ξαφνική απόφαση που όλοι θα μείνουν με το στόμα ανοιχτό. Από το πουθενά θα τους έρθει κεραυνός ενεθρία που λέμε. Κάποιοι από εσάς έχετε την ανάγκη να προσεύχεστε για να βρείτε το κουράγιο να κάνετε αυτό που πραγματικά επιθυμείτε. Σύμφωνοι, είστε προστατευμένοι και από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, αλλά και από τον Αρχάγγελο Ραφαήλ, έτσι. Και εσείς θέλετε να πάτε να βρείτε αυτό εδώ το άτομο ή έχετε πει σε αυτό εδώ το άτομο να έρθει προς τα εσάς, να συναντηθείτε, γιατί πλέον γνωρίζετε ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εσάς. Έχετε πάρει την απάντηση από το τρίτο μάτι σας. Από τη διαίσθησή σας δηλαδή. Θαύμα. Για πάμε παρακάτω. Για πάμε παρακάτω να δούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα εδώ τα πράγματα. Να το έπεσε. Αχ παιδιά μου. Καλά. Έχει πέσει τόσες φορές αυτό. Είστε ένα πολύτιμο σμαράγδι. Πολύτιμο. Το αναγνωρίζει αυτός ο άνθρωπος. Είστε ένα πολύτιμο σμαράγδι που πρέπει κάποιος να το φυλάει σαν τα μάτια του που λέμε. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός. Το 15 μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Αυτός εδώ άντρας γνωρίζει πολύ καλά την αξία σας. Ξέρει πόσο πολύτιμος άνθρωπος είστε. Θα το αφήσω εδώ αγαπητοί μου να το βλέπετε καλά. Λοιπόν, προχωράμε και παρακάτω. Για να δούμε τι άλλο είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν. Έχετε, παιδιά μου, κάποιον που σας νοιάζεται και σας αγαπάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για να δούμε εδώ. Έπεσαν οι ενέργειες. Για να δούμε, λοιπόν. Είστε πολύ κοντά στην πραγματοποίηση του στόχου σας. Είστε πάρα πολύ κοντά στην πραγματοποίηση του στόχου σας. Και, ορίστε, οι απαντήσεις που περιμένετε έρχονται. Οι απαντήσεις που περιμένετε έρχονται. Αυτό μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς. Και γι' αυτό εδώ το μήνυμα, αλλά και γι' αυτό. Εδώ συγκεκριμένα μας αντιπροσωπεύεται το ζώδιο των διδύμων. Πω 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 πω, τι ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά, βρε παιδιά μου. Και πάμε και στους πολύ αγαπημένους να δούμε τι έχουν να μας πούν. Σημαντικές αλλαγές, παιδιά, εδώ. Σημαντικότατες αλλαγές. Για να δούμε, αγαπητοί μου. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Περάστε στη δράση. Μα ήδη κάποιοι από εσάς είστε έτοιμοι να το κάνετε. Βλέπετε. Εδώ. Περάστε στη δράση. Μην το σκέφτεστε άλλο, σας λέω πολύ αγαπημένος. Περάστε στη δράση. Όσο το ψηρίζετε, το ψηρίζετε, το ψηρίζετε, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ένα το κρατούμενο το αφήνω εδώ. Για να δούμε. Θέλω και άλλη μία. Μισό λεπτό παρακαλώ. Ωραία, τι έχει να γίνει εδώ πέρα. Ωραία, τι έχει να γίνει. Κάποιοι από κάπου φεύγετε, πάτε κάπου αλλού.
και έχει να κάνει με έναν άνθρωπο. Όπα. Ορίστε, παιδιά, εξαρτάται από εσάς. Μα τι εξαρτάται από εσάς? Είστε έτοιμοι να το κάνετε έτσι κι αλλιώς? Είστε έτοιμοι, παιδιά? Είστε έτοιμοι και περνάτε στη δράση? Μισό λεπτό. Να του. Είστε έτοιμοι και απλά περνάτε στη δράση? Είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι? Λοιπόν, και θαυμάσια. Και θα σας βγει και σε πάρα πολύ μεγάλο καλό όλο αυτό. Πολύ θετικά τα πράγματα για εσάς. Αγαπητοί μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Μακάρι να σας καλύψει όλους αυτό που μας προέκυψε ενεργειακά σήμερα. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.